Το κλασικό άγχος των ταξιδιωτών που επιλέγουν το αεροπλάνο και το πλοίο ως μέσο μετακίνησής τους είναι να μην χάσουν τις βαλίτσες τους. 3.000 βαλίτσες χάνονται κάθε ώρα κάπου στον κόσμο, κάτι που σημαίνει 26 εκατομμύρια αποσκευές χάνονται στα αεροδρόμια του κόσμου και δεν παραδίδονται στον κατοχό τους. Αυτό συμβαίνει λόγω των ανεπαρκών στοιχείων που αναγράφονται στην ατικέτα αναγνώρισης βαλίτσας. Η αποζημίωση για απώλεια αποσκευής μπορεί να φτάσει στο ανώτερο ποσό των 740 ευρώ. Έχετε χάσει ποτέ κάποια βαλίτσα? Πολλές φορές, αρκετές φορές. Σε ταξίδια του εξωτερικού, διπλές φορές. Αλλά στο τέλος βρισκόταν πάντως, μας την έφεραν τη βαλίτσα στο σπίτι. Έχετε χάσει ποτέ σας βαλίτσα? Πολλές φορές. Μου την βρήκα και μου τη στείλαν στο σπίτι μου. Δήλωσε ότι χάθηκε και μου τη φέραν ξανά. Η ανεξάρτητη αρχή, συνήγορος του καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας σε μια προσπάθεια ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, έκαναν μια καμπάνια μέσω μια σειρά δράσεων, οι οποίες αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των επιβατών για τα δικαιώματά τους, καθώς και για τη δυνατότητα της φιλικής εξοδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών τους, είτε εγχώριων είτε διασυνοριακών. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να παρέχουν τη σχετική πληροφόρηση και είναι και ευρωπαϊκό το θεσμικό πλαίσιο που το προβλέπει και συνήθως υπάρχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντοτε με τρόπο προβεβλημένο. Πριν ξεκινήσετε λοιπόν για το ταξίδι σας, θα πρέπει να τηρήσετε τα παρακάτω βήματα, προκειμένου να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σε περίπτωση απώλειας των αποσκευών σας. Φτιάξτε τη βαλίτσα σας σαν να ξέρετε ότι θα τη χάσετε. Δεν είναι θέμα πεσιμισμού, αλλά μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι πάντα για το χειρότερο σενάριο που μπορεί να καταστρέψει το ταξίδι σας. Μια έξυπνη λύση είναι να φωτογραφίσετε το εσωτερικό της προκειμένου να θυμάστε τι έχετε μέσα και να αποδείξετε στις αρμόδιες αρχές αν έχει υποστεί ζημιές ή έχει κλαπεί κάτι. Βάλτε τη σταμπέλα. Μην ξεχνάτε να γράψετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας στη βαλίτσα. Κατά την παραμονή σας στο αεροδρόμιο μπορείτε να πληροφορηθείτε για την ταξιδιωτική ασφάλεια των αποσκευών σας πριν αναχωρήσετε. Ακόμη και αν αυτό έχει ένα μικρό κόστος, συμφέρει συγκριτικά με το να μπείτε στη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης. Εάν η βαλίτσα σας δεν έχει εμφανιστεί, τότε ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη συμπλήρωση της φόρμας, στην οποία πρέπει να καταγράψετε τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή. Μέγεθος, χρώμα και οτιδήποτε θα μπορούσε να την κάνει ξεχωριστή. Συμπληρώστε όλα τα πιθανά τηλέφωνα που μπορούν να σας εντοπίσουν. Ενημερώστε την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε σε περίπτωση που οι αποσκευές σας χάθηκαν και ενημερώστε επίσης και την ανεξάρτητη αρχή συνήγορος του καταναλωτή μέσω του site www.συνήγοροςκαταναλωτή.gr προκειμένου να σας βοηθήσουν για την εξέλιξη των αποσκευών σας και να σας ενημερώσουν για την αποζημίωση που δικαιούστε.